Προτείνω να επιστρέψουμε και να πάμε εδώ στο Ηράκλειο, Περιφερειακή Νότα Ηρακλείου, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και να πάμε στο Τρίτο Νηπιαγωγείο Αρχανών, σωστά. Καθώς εκεί τι έχουμε? Έχουμε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στο Τρίτο Νηπιαγωγείο και ένα κάλεσμα για στολισμό του δέντρου με παρέα. Σωστά. Ανοιχτή πρόσκληση δηλαδή. Ακριβώς. Όποιος επιθυμεί μπορεί την Κυριακή στις 4.30 να βρεθεί στο χώρο του νηπιαγωγείου και βεβαίως να στολίσει, να βοηθήσει, να βάλει το δικό του λιθαράκι για το δέντρο, το χριστουγεννιάτικο. Δύο μέρες πριν, περίπου 2-24 ώρα πριν, η κυρία Μαρία Παιδιαδίτη, προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, αναμένεται να μας βάλει στο κλίμα και μέσα από την τοποθέτησή της, αλλά και οπτικά, θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε να τη συναντήσουμε. Πώς είστε? Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ένα μεγάλο μπράβο βέβαια. Και η αλήθεια είναι πως αυτό που λέμε συνήθως, τέτοιους εκπαιδευτικούς θέλουμε. Εξωστρεφείς που παίρνουν πρωτοβουλίες και υλοποιούν ξεχωριστές δράσεις. Και το αποτέλεσμα στην ψυχολογία των παιδιών και κατ' επέκταση στη συμπεριφορά τους, καθώς έχουμε να κάνουμε με ευαίσθητες ηλικίες, αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν είναι εντυπωσιακό. Τι έχουμε λοιπόν, τι περιλαμβάνει η πρόσκλησή σας? Λοιπόν, την Κυριακή 4.30 ώρα στην αυλή του Τρίτου Νηπιαγωγείου Αρχανών πρόκειται να γίνει μια δράση χριστουγεννιάτικη, να στολίσουμε το δέντρο της αυλής μας με πρωτότυπα στολίδια που θα φτιάξουν τα ίδια τα παιδιά. Έχουμε κάνει ανοιχτή πρόσκληση. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Θα έχουμε κέρασμα, θα έχουμε τραγούδια χριστουγεννιάτικα. Οπότε θα περάσουμε υπέροχα. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Μπορούμε να φέρουμε και το στολίδι μας, κυρία Παιδιαδίτη, αν θέλουμε να το βάλουμε στο δέντρο. Βέβαια, να φέρετε το στολίδι. Ναι, ναι, μπορείτε να φέρετε το στολίδι σας και να φτιάξουμε και εδώ πρωτότυπα στολίδια, να περάσουμε ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δημιουργικό απόγευμα. Εδώ στην αυλή του νηπιαγωγείου. Μάλιστα. Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδάκια, παιδάκια νηπιαγωγείου, εκεί σε μια περιοχή της ενδοχώρας, στην εορταστική περίοδο, μέσα σε ένα κλίμα, κακά τα ψέματα, περίπλοκο? Ξέρετε, η κρίση, η ενεργειακή, η ανατιμήσεις, η ακρίβεια. Κάτι μένει στα παιδάκια και στην ψυχολογία τους. Έχουν επηρεαστεί φέτος? Έχουν επηρεαστεί ως ένα βαθμό, αλλά στο σχολείο προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα βάλουμε στο κλίμα για να ξεχάσουν λίγο τα δυσάρεστα. Κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, διάφορες δράσεις, συνεργασία με τους γονείς, οπότε έχουμε μπει ήδη στο κλίμα των Χριστουγέννων και τα παιδιά είναι ήδη ενημερωμένα και συμμετέχουν ενεργά και περνάμε υπέροχα. Λοιπόν, μέσα στην τάξη. Εγώ είμαι σίγουρος ότι γενικά η κοινότητα εκεί, η κοινωνία θα ανταποκριθεί και όχι μόνο στο κάλεσμά σας. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε υλικό να μας στείλετε, να μεταφέρουμε και στην εκπομπή της Δευτέρας το αποτέλεσμά σας. Τέτοιους εκπαιδευτικούς θέλουμε, θα το επαναλάβω για ακόμα μία φορά, εξωστρεφείς, ενεργητικούς, δραστήριους. Έχουμε πολλούς τέτοιους εκπαιδευτικούς. Οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, ειδικά η νέα γενιά, είναι κάτι το εντυπωσιακό. Λοιπόν, κυρία Παιδιαδίτη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Και είστε ευπρόσδεκτοι. Αν θέλετε την Κυριακή, ελάτε από εδώ με βόλτα. Πολύ μεγάλη χαρά θα το επιχειρήσουμε, θα το προσπαθήσουμε και θα έρθουμε. Να είστε καλά. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν,